Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ραγδαίες είναι οι αποφάσεις του Ατζούν σχετικά με το Survivor, με τις σκέψεις του Τούρκου παραγωγού να είναι συνεχείς. Ο Ατζούν είναι έξαλλος με τρεις συγκεκριμένους παίκτες και ήθελε να τους αποβάλει από το Survivor, και σήμερα θα σας αποκαλύψουμε πως σκέφτεται να βάλει πρόωρο τέλος στον συγκεκριμένο κύκλο του reality επιβίωσης. Συγκεκριμένα πέρσι ήταν προγραμματισμένο το Survivor να ολοκληρωθεί στις αρχές του Ιουνίου και τελικά πήγε 40 μέρες πίσω. Μία απόφαση που είχε φέρει τρικυμίες και αποχωρήσεις, με τον Ατζούν να είναι μέχρι και σήμερα στα δικαστήρια με παίκτες, όπως για παράδειγμα με τον James Καφετζή. Φέτος ωστόσο ο Τούρκος παραγωγός σκέφτεται να μην το τραβήξει τόσο πολύ το reality και να το ολοκληρώσει στις αρχές του Ιουνίου, ίσως και στα τέλη του Μαΐου. Ο λόγος δεν είναι πως φοβάται μηνύσεις από παίκτες, αφού άλλωστε φέτος το είχε προβλέψει και είχε βάλει ειδικές ρήτρες στα συμβόλαια των παικτών. Ο λόγος είναι πως πέρσι ο τελευταίος μήνας που δόθηκε παράταση δεν έφερε ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης, αφού έχει παρατηρηθεί πως μόλις ανοίγει ο καιρός στην Ελλάδα οι τηλεθέατες απομακρύνονται από τις τηλεοράσεις. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός πως παράταση έχει και επιπλέον έξοδα, ενώ θα υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις, σίγουρα έχει κάνει τον Ατζούν να πάρει την απόφαση να τελειώσει το Survivor νωρίτερα από ποτέ. Άλλωστε υπάρχουν φήμες πως τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει νέος κύκλος Survivor, και συγκεκριμένα αυτό τον All Star. Οπότε δεν θα λείψει και πολύ το reality επιβίωσης από τους τηλεθεατές. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.